θα μπορούσαμε να συζητάμε σε ένα πολύ καλύτερο κλίμα σήμερα. Ένα κλίμα το οποίο θα ακολουθούσε και τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου των αυτοδιοικητικών αλλά και των ευρωεκλογών για το κίνημα αλλαγής. Αλλά δεν είναι έτσι το κλίμα. Το κλίμα είναι πολύ βαρύ. Έχουμε και τη συνεδρίαση που έγινε χθες, αλλά έχουμε και γενικότερα έναν προβληματισμό προς το μέλλον του κινήματος αλλαγής. Θέλω να μου πείτε και τη δική σας άποψη, αν πιστεύετε ότι έπρεπε να αποχωρήσει ο κ. Βενιζέλος, αν πιστεύετε ότι όλη αυτή η πρωτοβουλία έπρεπε να ληφθεί σε αυτήν την φάση και πώς πιστεύετε ότι θα επηρεάσει όλο αυτό την εκλογική πορεία του κόμματος. Η άποψή μου είναι ότι με δεδομένο ότι θα επαναληφθεί στις εθνικές εκλογές η προσπάθεια τόσο από το ΣΥΡΙΖΑ όσο και από τη Νέα Δημοκρατία να διχαστούν οι πολίτες και να πολλωθεί το πολιτικό κλίμα, εμείς έχουμε ανάγκη από τη συστράτευση και την επιστράτευση όλων των πολιτικών προσώπων του χώρου, mm-hmm. έτσι ώστε να είμαστε παρόντες και να δώσουμε τη μάχη αυτή κάτω από τις ευνοϊκότερες δυνατές συνθήκες. Με αυτή την έννοια θα ήταν προτιμότερο να είναι όλοι παρόντες και όχι, ας πούμε, να συζητάμε για το αν έπρεπε να γίνει κάτι αυτή τη στιγμή ή όχι, γιατί αυτό μας δημιουργεί, μας στερεί τη δυνατότητα να μιλήσουμε πραγματικά για το ποιες είναι οι προγραμματικές μας προτάσεις, ποιες είναι οι θέσεις μας, πού διαφοροποιούμαστε από τη Νέα Δημοκρατία και πού διαφοροποιούμαστε από το ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Και αντί να συζητάμε για αυτά και να εξηγούμε στους πολίτες γιατί πραγματικά η δική μας προγραμματική πρόταση συνιστά και δίνει μία λύση στο αδιέξοδο στο οποίο έχουν οδηγήσει οι πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ τη χώρα, αυτή τη στιγμή συζητάμε για τα εσωτερικά του κινήματος αλλαγής. Η δική σας ένσταση είναι ως προς το timing όλης αυτής της κίνησης της κυρίας Γεννηματά, ως προς το timing της απόφασης του κυρίου Βενιζέλου να αποχωρήσει ή ως προς την ίδια τη διαδικασία, ότι δεν υπήρχε λόγος δηλαδή να το συζητήσουμε όλο αυτό και ο κύριος Βενιζέλος έπρεπε να είναι στη θέση αυτή και η κυρία Γεννηματά να έχει να βρει μια άλλη απόφαση. Η απόφαση ενός Προέδρου είναι σεβαστή. Ο Πρόεδρος αποφασίζει σε μια μάχη ποια θα είναι η διάταξη των δυνάμεων της μάχης. Mm-hmm. Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει στον Πρόεδρο στην πρόεδρο ενός κόμματος με ποιους θα κατεβεί, ποιος θα είναι επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας. Mm-hmm. Απλώς το γεγονός ότι βρισκόμαστε λίγο πριν από τις εκλογές θα μπορούσε αυτό το ζήτημα να είχε αντιμετωπιστεί με έναν τρόπο έτσι ώστε όλοι να είναι παρόντες. Mm-hmm. Ο κύριος Βενιζέλος θα μπορούσε να παραμείνει παρόν σε αυτήν την μάχη και να μην αποχωρήσει, ειδικά λίγο πριν τις εκλογές, πιστεύετε? Καταλαβαίνω ότι θα συνεισφέρει στην προσπάθεια την οποία θα κάνει το κίνημα αλλαγής για να εξασφαλίσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και αυτή mm-hmm. είναι η αντίληψη που έχω από τις δημόσιες τοποθετήσεις που έχει κάνει. Τώρα, οι εκλογές, οι ευρωεκλογές έδωσαν ένα ποσοστό στο κίνημα αλλαγής. Δεν ήταν το διψήφιο το οποίο προσδοκούσατε, είχατε θέσει ως στόχο. Ήταν όμως ένα ποσοστό που σας έδωσε ξεκάθαρα την τρίτη θέση. Με τις εξελίξεις που έχουμε τώρα, mm-hmm. με την αποχώρηση του κ. Βενιζέλου, πιστεύετε ότι αυτό το ποσοστό θα το πιάσετε, θα πάτε καλύτερα ή θα πάτε χειρότερα? Επιτρέψτε μου λίγο να μιλήσω για το ποσοστό το οποίο πήραμε, γιατί πολλοί λένε ότι αυτό δεν ήταν, αν θέλετε, καλό σε σχέση, ας πούμε, με προηγούμενες επιδόσεις. Mm-hmm. Θέλω να υπενθυμίσω τι ακριβώς υπόθηκε από τους αντιπάλους μας λίγο πριν τις εκλογές. Mm-hmm. Όταν αναφέρθηκε ο κύριος Μητσοτάκης στο ζήτημα του κινήματος αλλαγής, είχε πει ότι όποιος ψηφίζει κίνημα αλλαγής δίνει μια χαμένη ψήφο. Ναι. Να σας υπενθυμίσω επίσης ότι υπήρξε υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Βερναδάκης, ο οποίος μάλιστα ισχυρίζονταν ότι το κίνημα αλλαγής δεν θα καταφέρει καν να μπει στη Βουλή. Mm-hmm. Άρα, μέσα σε τόσο ακραίες συνθήκες πόλωσης, όπου ένας μιλούσε για χαμένη ψήφο και ο άλλος έλεγε ότι δεν θα μπορέσει να μπει στη Βουλή, εμείς πήραμε ένα ποσοστό το οποίο ήταν πολύ ψηλότερο από το αντίστοιχο του Ιανουαρίου του 2015 και του Σεπτεμβρίου του 2015. Mm-hmm. Δηλαδή, είμαστε σαφώς σε μια ανωδική πορεία και βεβαίως θα επιμείνουμε και θα προσπαθήσουμε με κάθε δυνατό τρόπο στις εκλογές της 7ης Ιουλίου το ποσοστό αυτό όχι να μείνει εκεί που είναι αλλά να αυξηθεί. Και όλο αυτό που σας περιγράφω τώρα σχετίζεται και με την προσπάθεια να είμαστε όλοι παρόντες και να στείλουμε ένα μήνυμα, να παρουσιάσουμε δηλαδή τη δική μας προγραμματική θέση και να εξηγήσουμε στους Έλληνες πολίτες γιατί εάν επιτρέψουν να επικρατήσει ο διχασμός και η πόλωση, η χώρα θα οδηγηθεί χρόνια πίσω και όχι χρόνια μπροστά όπως έχουμε ανάγκη τώρα. Ναι, δώσατε κάποια δεδομένα και έτσι είναι τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, αυτά τα δεδομένα τα είχατε όταν κάνατε τις εκτιμήσεις και βάζατε τους στόχους για το διψήφιο. Δεν τους έβαλαν οι δημοσιογράφοι τους στόχους, τους έβαλαν τα στελέχη του κινήματος αλλαγής και θεωρούσαν ότι δεν είναι και φιλόδοξος αυτός ο στόχος, ότι είναι άκρως ρεαλιστικός. Άρα, τι πήγε λάθος, αν πήγε κάτι λάθος? Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά, ας πούμε, την επίδοση που είχαμε στις ευρωεκλογές, θεωρώ ότι τελικά οι πιέσεις που δεχθήκαμε
Σας υπενθυμίζω ότι λίγους μήνες ή λίγες εβδομάδες πριν από τις ευρωεκλογές έγινε μια μεγάλη προσπάθεια, τουλάχιστον από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, να δοθεί η εικόνα ότι το κίνημα αλλαγής βρίσκεται στα όρια της διάλυσης. Σας υπενθυμίζω, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που έφευγαν και έλεγαν ότι εγκαταλείπουμε το κίνημα αλλαγής. Υπήρξαν και πρόσωπα τα οποία προέρχονταν και μέχρι πρότινος ήταν είτε τομεάρχης είτε στρατευμένοι στο κίνημα αλλαγής, οι οποίοι ξαφνικά υπουργοποιήθηκαν. Έφυγε ο ένας από τους εταίρους λίγους μήνες νωρίτερα, δηλαδή ο κύριος Θεοχαρόπλος, με τα στελέχη της ΔΜΑΡ που τον ακολούθησαν. Άρα υπήρχε μια συνειδητή προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να μην επιτρέψει, αν είναι δυνατόν, να φτάσει το κίνημα αλλαγής στις εκλογές. Αυτή η προσπάθεια, όπως σας περιέγραψα και προηγουμένως, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Όχι μόνο δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, αλλά συνεχίσαμε την ανωδική μας πορεία σε σχέση με την επίδοση που είχαμε το Σεπτέμβριο του 2015. Αυτό και μόνο, θεωρώ, σε αυτές τις συνθήκες ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα, διότι έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα, το οποίο σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον δεν βρίσκεται εκεί που βρισκόταν την περίοδο του 2014-2015, όπου μετά τις ευρωεκλογές του 2014 και μετά τις εθνικές εκλογές του 2015 φαινόταν ότι όταν βρισκόταν αντιμέτωπος με μάχες κατάφερε με κάποιον τρόπο να τις κερδίζει, ακόμη και αν υιοθετούσε μια εντελώς διαφορετική αφήγηση από αυτήν την οποία είχε όταν ξεκινούσε αυτές τις μάχες, φαίνεται ότι αυτή η ικανότητα πλέον δεν υπάρχει, γιατί οι συνθήκες που οδήγησαν το ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία δεν υφίστανται. Και στο βαθμό που ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον δεν μπορεί να μιλήσει στους Έλληνες και να τους περιγράψει ποιο είναι το όραμά του για την επόμενη ημέρα, ο δικός μου στόχος είναι να διαμορφώσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα επιτρέψουμε σε ένα μεγάλο τμήμα των πολιτών που μας εγκατέλειψαν τα προηγούμενα χρόνια, και δεν αναφέρομαι μόνο σε αυτούς οι οποίοι πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως κάποιοι από τους ψηφοφόρους του κινήματος αλλαγής να κατευθύνθηκαν και προς τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς λοιπόν έχουμε σαν στόχο να επαναπατρίσουμε όλους αυτούς τους πολίτες οι οποίοι εμπιστεύτηκαν στο παρελθόν το χώρο, την Δημοκρατική Παράταξη, όπως την αποκαλούμε εμείς, και να μας δώσουν ξανά, αν θέλετε, την εμπιστοσύνη που μας είχαν δώσει στο παρελθόν. Ένα μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων σας πράγματι έχουν εγκαταλείψει το ΠΑΣΟΚ, το κίνημα αλλαγής στη συνέχεια, την Δημοκρατική Συμπαράταξη. Τα λέω γιατί έχει περάσει και πολλές περιπέτειες το κόμμα από ένα σημείο και μετά. Και στελέχη βεβαίως, πάρα πολλά εγκατέλειψαν. Και εσείς εγκαταλείψατε μία περίοδο το κίνημα αλλαγής, το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, όχι το κίνημα. Το ΠΑΣΟΚ, ναι, το λέω για να συνεχθούμε με το σήμερα. Και επιστρέψατε. Ναι. Να σας πω κάτι. Κρίνοντας εκ του αποτελέσματος σε ό,τι αφορά την πρωτοβουλία που υπήρξε το 2015, η άποψη ότι χρειάζεται η δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα που θα λειτουργήσει καταλυτικά για να ανασυνταχθεί ο πολιτικός χώρος δεν επιβραβεύτηκε ή δεν, αν θέλετε, επιβεβαιώθηκε από το αποτέλεσμα των εκλογών του Ιανουαρίου του 2015. Με αυτήν την έννοια, πιθανότητα εκείνη η κίνηση δεν ήταν η σωστή κίνηση. Εκ των υστέρων ήταν λάθος. Κρίνοντας όμως από το γεγονός ότι τελικά το ΠΑΣΟΚ πήρε την επιλογή και προχώρησε αρχικά στη δημιουργία της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Το 2015 το Σεπτέμβριο κατέβηκε ως Δημοκρατική Συμπαράταξη και μετά πήρε την απόφαση να μετεξελιχθεί και να προχωρήσει κίνημα αλλαγής. Επιβεβαιώθηκε η ορθότητα της αρχικής άποψης που είχαμε, ότι δηλαδή χρειάζεται πραγματικά να γίνουν ορισμένες αλλαγές, δηλαδή θα πρέπει με κάποιον τρόπο να ανταποκριθούμε στο αίτημα της κοινωνίας, να παρουσιάσουμε νέες προγραμματικές θέσεις, να ανανεώσουμε, αν θέλετε, την εικόνα την οποία δεν είχαμε καταφέρει να προστατέψουμε με όλα αυτά τα οποία έβγαιναν στην επιφάνεια σε ό,τι αφορά πρακτικές του παρελθόντος. Και νομίζω ότι ως προς το σκέλος αυτό τουλάχιστον είχαμε κάνει μια σωστή εκτίμηση. Τώρα, εάν δεν ήσασταν ένα πολιτικό στέλεχος και ήσασταν ένας απλός ψηφοφόρος. Εκείνο που επικράτησε ως λογική το 2017 ήταν όλοι μαζί, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να ξανακτήσουμε τη Δημοκρατική Παράταξη στην Ελλάδα και να γίνει ισχυρή, έτσι ώστε να παίξει σημαντικό ρόλο στην πορεία της εξόδου της χώρας από την κρίση. Είστε ένας απλός ψηφοφόρος και παρακολουθείτε το κίνημα αλλαγής παλιό ΠΑΣΟΚ. Βλέπετε ότι στα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει τρεις αρχηγούς. Βλέπετε ότι ένα κομμάτι με έναν πρώην αρχηγό έφυγε, στη συνέχεια επέστρεψε. Στη συνέχεια έγινε μια προσπάθεια να μπουν μέσα ευρύτερες δυνάμεις, οι περισσότερες από αυτές έφυγαν. Στη συνέχεια άλλαξε και πάλι ο αρχηγός. Στην συνέχεια, αν θέλετε, έχουμε πάλι κάποια στελέχη τα οποία απομακρύνθηκαν και πήγαν προς το ΣΥΡΙΖΑ. Έχει αλλάξει τρεις φορές όνομα. Το έχετε ταλαιπωρήσει, και δεν λέω εσείς προσωπικά. Ναι, ναι. Το έχετε ταλαιπωρήσει πολύ αυτό το κόμμα και δεν ξέρω εάν έχετε απογοητεύσει και διώξει και ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου που πολύ δύσκολα τώρα θα επιστρέψει από ένα σημείο και μετά. Οι συνθήκες, οι πολιτικές που επικράτησαν από το 2010 και μετά, σε ένα μεγάλο βαθμό θα μπορούσε να πει κανείς ότι εξηγούν γιατί συνέβησαν όλα αυτά. Δηλαδή,
οι αναφορές σε μια σειρά από φαινόμενα διαφθοράς του παρελθόντος mm-hmm. που προηγούνται τις κρίσεις, που ήρθαν στην επιφάνεια λίγο πριν τις εκλογές του 2012, επηρέασαν σε ένα μεγάλο βαθμό τους ψηφοφόρους, οι οποίοι έχοντας, αν θέλετε, στην πρόσφατη μνήμη τους τις δύσκολες αποφάσεις που χρειάστηκε να πάρουμε από το 2009 μέχρι και το 2012, τους έκανε να επανεξετάσουν τη στάση τους, και ενώ για χρόνια ολόκληρα ήταν σταθερά προσιλωμένοι στο χώρο, ας πούμε, του ΠΑΣΟΚ, το 2012 για πρώτη φορά αποδεσμεύτηκαν από το χώρο αυτό και αναζήτησαν άλλες επιλογές. Mm-hmm. Στη συνέχεια, επειδή έγινε κατανοητό ότι θα έπρεπε να στείλουμε ένα μήνυμα στην κοινωνία ότι έχουμε τη διάθεση να αλλάξουμε, και αυτό που κάναμε δεν ήταν κάτι διαφορετικό από ανάλογες κινήσεις που έγιναν σε άλλα κόμματα, αρκεί να σας πω ότι μόλις πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι η αρχηγός του S5, η κυρία Νάλες, την οποία είχαμε συναντήσει με την κυρία Γεννηματά πρόσφατα, mm-hmm. Και που είχε αναλάβει πρόσφατα την ηγεσία του S5, ανακοίνωσε την παρέτησή της μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Επομένως, το ότι κάναμε αρκετές αλλαγές, είτε σε ό,τι αφορά την ηγεσία, ή κάναμε αρκετές αλλαγές, είτε σε ό,τι αφορά, ας πούμε, την ονομασία με την οποία απευθυνόμαστε στους Έλληνες πολίτες, έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι ξεκινήσαμε μια προσπάθεια διεύρυνσης. Η πρώτη προσπάθεια διεύρυνσης έγινε με το όνομα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, στην οποία συμμετείχε η Δημάρ. Η δεύτερη, και στην οποία προσέτρεξε και το Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών, αλλά και μια σειρά από άλλες πρωτοβουλίες. Η δεύτερη προσπάθεια ήταν μαζί με το Ποτάμι, και αποφασίσαμε στο Ιδρυτικό Συνέδριο να μετονομάσουμε τον πολιτικό αυτό φορέα από Δημοκρατική Συμπαράταξη σε Κίνημα Αλλαγής. Και όπως αντιλαμβάνεστε, αυτή τη στιγμή με την ονομασία Κίνημα Αλλαγής και βεβαίως με κύριο κορμό δυνάμεων το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι, αν θέλετε, ας πούμε, και το πιο ισχυρό κομμάτι του κινήματος mm-hmm. αλλαγής, χωρίς αυτό όμως να υποβαθμίζει το ρόλο που μπορεί να έχουν όλοι οι υπόλοιποι όσοι συμμετέχουμε στο Κίνημα Αλλαγής, γίνεται μια προσπάθεια. Πρώτον, να κρατηθεί αυτή η εικόνα της διεύρυνσης, δηλαδή δεν είμαστε, ας πούμε, μόνο όλοι όσοι οι λεγόμενοι πασοκογενείς, όσοι δηλαδή προερχόμαστε από το ιστορικό ΠΑΣΟΚ, αλλά ότι έχει γίνει και μια προσπάθεια να ενταχθούν στο κίνημα αλλαγής και απευθυνόμαστε και σε δυνάμεις που είτε αποκαλούνται, ας πούμε, προοδευτικό κέντρο, είτε δυνάμεις. Δεν ξέρω πώς έχουν απομείνει από αυτές, βεβαίως, αλλά να σας πω κάτι. Συμφωνώ σε αυτό που είπατε, ότι ο κύριος κορμός, ο κυριότερος βεβαίως, είναι με διαφορά το ΠΑΣΟΚ σε όλα αυτά. Όλοι όσοι προερχόμαστε από το χώρο mm-hmm. του ΠΑΣΟΚ, βεβαίως όμως ταυτοχρόνως υπάρχουν και πάρα πολλοί οι οποίοι είτε προέρχονται από το προοδευτικό κέντρο, έχουν μια πιο φιλελεύθερη προσέγγιση σε ζητήματα ναι. κυρίως οικονομικής πολιτικής, ή είναι υπέρμαχοι του πολιτικού φιλελευθερισμού, και βεβαίως από την άλλη μεριά υπάρχει και ένα σημαντικό κομμάτι στελεχών που προέρχεται από την ανανεωτική αριστερά, δεν ακολούθησε τον κύριο Θεοχαρόπουλο και τα υπόλοιπα στελέχη της ΔΗΜΑΡ στις διαδικασίες ναι. που οδήγησαν, ας πούμε, συμμετοχή τους στην Προοδευτική Συμμαχία, και παραμένουν αυτή τη στιγμή στο κίνημα αλλαγής. Τώρα, έχουμε μπροστά μας εθνικές εκλογές, και τώρα ο ψηφοφόρος έχει πάλι τα διλήμματά του. Mm-hmm. Ένα από τα διλήμματά του είναι, για παράδειγμα, αν πρέπει να ψηφίσω κόμματα τα οποία θα μου δημιουργήσουν μια κυβέρνηση την επόμενη μέρα, αν πρέπει να ψηφίσω για ένα κόμμα το οποίο θέλει να πάει στην αντιπολίτευση και τίποτα παραπάνω, ή αν πρέπει να ψηφίσω για να ρίξω μια ψήφο διαμαρτυρίας. Και εδώ ένα ερώτημα που τίθεται στα στελέχη του κινήματος αλλαγής και δεν παίρνει μια ξεκάθαρη απάντηση. Mm-hmm. Είναι τι κόμμα από όλα αυτά είστε εσείς, τι θα πράξετε δηλαδή την επόμενη μέρα των εκλογών, εάν η Νέα Δημοκρατία, αν είναι εκείνη πρώτο κόμμα, δεν μπορεί να συγκεντρώσει αυτοδυναμία και κληθείτε να συμπράξετε ώστε να έχουμε μια κυβέρνηση σε αυτή τη χώρα. Δεν το έχετε ξεκαθαρίσει. Άλλα στελέχη λένε ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί γιατί έχουμε διαφορετικά προγράμματα. Άλλα στελέχη λένε ότι θα συζητήσουμε και θα δούμε. Δεν αισθάνεται όμως κάποιος ξεκάθαρα ψηφοφόρος, αν θέλετε, που θέλει να στηρίξει το κίνημα αλλαγής, ότι εσείς θα είστε ο εγγυητής της συνέχειας μιας κυβέρνησης στην ουσία στη χώρα και όχι μιας περιπέτειας. Να ξεκαθαρίσουμε ότι ιστορικά, από την ημέρα που ξέσπασε η κρίση μέχρι σήμερα, είμαστε η μόνη παράταξη που ανέλαβε τις ευθύνες της από την πρώτη στιγμή. Και σας το λέω αυτό διότι όταν εμείς πήραμε τη δύσκολη απόφαση το 2010 να προχωρήσουμε σε μια σειρά από δύσκολες αποφάσεις, τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ έφτασαν τη σημαία του αντιμνημονίου και ήταν μαζί στην πλατεία Συντάγματος. Ήταν κάτω η Νέα Δημοκρατία μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ και από πάνω ήταν η Χρυσή Αυγή. Εμείς πήραμε τότε τη δύσκολη απόφαση. Και όταν μετά χρειάστηκε να στηρίξουμε και μια κυβέρνηση συνεργασίας από κοινού με τη ΔΗΜΑΡ, ΠΑΣΟΚ ΔΗΜΑΡ και Νέα Δημοκρατία, συγκροτήσαμε, ας πούμε, μια κυβέρνηση. Επομένως, το να έρχεται κάποιος και να λέει ότι ο χώρος αυτός αποποιήθηκε των ευθυνών του, δεν ανταποκρίνεται στην ιστορική σήμερα πραγματικότητα. Τι λέτε, λοιπόν. Πάμε λοιπόν στο σήμερα.
λέω ότι αυτή τη στιγμή το ποιος είναι ο ρόλος τον οποίο θέλουν οι πολίτες να μας αναθέσουν θα καθοριστεί από το αποτέλεσμα των εκλογών. Mm-hmm. Εάν οι πολίτες θέλουν να μας δώσουν τον ρόλο που εμείς διεκδικούμε, δηλαδή να είμαστε αυτοί οι οποίοι θα πάρουμε την εντολή να διαπραγματευτούμε το πρόγραμμα το οποίο έχουμε καταρτήσει, το οποίο περιγράφει πρώτον, πώς θα διασφαλίσουμε ότι η χώρα αυτή θα βγει με ασφάλεια από την κρίση, πώς θα την οδηγήσει την οικονομία σε τροχιά σταθερής ανάπτυξης, ώστε να δημιουργούνται νέες και ποιοτικές θέσεις εργασίας, πώς θα εξασφαλίσουμε τη σύμφωνη γνώμη των Ευρωπαίων εταίρων έτσι ώστε ο στόχος για τα πρωτογενή πλεονάσματα να μειωθούν από το 3,5% στο 2%, τότε εμείς θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμα αυτό στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ και θα τους καλέσουμε να μας πούνε πώς μας βλέπουν αυτοί. Και σας το λέω αυτό γιατί. Διότι η μεν Νέα Δημοκρατία, σας είπα και προηγουμένως ότι είπε πριν από τις εκλογές ότι κάθε ψήφος στο κίνημα αλλαγής είναι μια χαμένη ψήφος. Σύμφωνη. Άρα δεν μας θεωρεί έναν αξιόπιστο συνομιλητή, αλλά αντίστοιχη είναι και η άποψη την οποία εκφράζει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Ούτε και ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το κίνημα αλλαγής ότι είναι ένας πολιτικός φορέας με τον οποίο μπορεί να συζητήσει. Πέρα από το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει ζητήσει συγγνώμη, ότι χαρακτήρισε στελέχη του με βαρύς και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς. Να σας υπενθυμίσω ότι ήταν κυβέρνηση προδοτών, κυβέρνηση Γερμανοτσολιάδων, η κυβέρνηση του Πασόκ του Γιώργου Παπανδρέου. Mm-hmm. Και εγώ αναρωτιέμαι, τα στελέχη που έφυγαν, που συμμετείχαν σε αυτή την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου και πήγαν αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ, παραμένουν προδότες και Γερμανοτσολιάδες ή επειδή μπήκαν στην κολυμπήθρα του Σιλοάμ, σήμερα έχουν απαλλαγή από αυτές τις κατηγορίες. Mm-hmm. Επομένως, το τι θα κάνουμε την επόμενη ημέρα είναι συνάρτηση της εντολής που θα δώσει ο ελληνικός λαός προς το κίνημα αλλαγής. Εάν η εντολή αυτή είναι εντολή ευθυνών, εμείς αυτές τις ευθύνες θα τις αναλάβουμε. Εμείς ζητάμε από τους πολίτες να μας δώσουν αυτήν την εντολή. Κρατάω λοιπόν ότι αν χρειαστεί να αναλάβετε τις ευθύνες, θα τις αναλάβετε για να έχουμε και μια μέσα εικόνα. Μέσα από ένα ισχυρό κίνημα αλλαγής. Γιατί για να πάρεις εντολή από τον πολίτη, αυτό σημαίνει ότι σου δίνει και εκείνο το πολιτικό μέγεθος με το οποίο μπορείς να διαπραγματευτείς αυτήν την εντολή την οποία έχεις πάρει. Πώς βλέπετε την επόμενη Βουλή? Είναι πολύ πιθανό σε αυτή να είναι ένα κόμμα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Βελόπουλος με την Ελληνική Λύση. Είναι πολύ πιθανό να είναι μέσα ένα κόμμα υπό τον κύριο Βαρουφάκη. Τι μας λέει όλο αυτό? Μας λέει ότι πήραμε τα μαθήματά μας, μας λέει ότι δεν τα πήραμε τα μαθήματά μας και απλά αλλάζουν τα μικρά κόμματα. Τι δίνει, Θα έλεγα ότι είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο, σε μια υποδιαμόρφωση νέα αρχιτεκτονική στην πολιτική ζωή της χώρας. Mm-hmm. Δηλαδή η αρχιτεκτονική που είχαμε γνωρίσει μέχρι και το 2009. Δεν υπάρχει. Στη μέσο περίοδο, δηλαδή σε αυτή τη μεταβατική περίοδο την οποία βιώνουμε, είδαμε ξαφνικά τον κόσμο να επιτρέπει να εισέλθουν στη Βουλή κόμματα τα οποία εξέφραζαν μια, αν θέλετε, πιο μια άποψη διαμαρτυρίας. Δεν είναι τυχαίο ότι η τελευταία Βουλή ήταν η πολυπληθέστερη από άποψη κομμάτων Βουλή από το 1974 και μετά. Και όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, αν αυτές οι εκλογές ήταν εκλογές για το Εθνικό Κοινοβούλιο, θα είχαμε πάλι μια πεντακομματική Βουλή. Ναι. Άρα σταδιακά αρχίζει πλέον και χάνεται, αν θέλετε, αυτό που δημιούργησε η κρίση και σιγά σιγά αρχίζει και διαμορφώνεται μια νέα αρχιτεκτονική. Mm-hmm. Βεβαίως είπατε πολύ σωστά ότι υπάρχει ένα κόμμα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας και ένα κόμμα δύο για την ακρίβεια, γιατί δεν είναι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και ενδεχομένως να είναι και, και το ΜΕΡΑ. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι στο τέλος θα καταλήξουμε σε μια μάλλον εξακομματική Βουλή και όχι σε μια εφτακομματική Βουλή. Να το δούμε. Που σημαίνει ότι η αρχιτεκτονική παραμένει υποδιαμόρφωση και δεν έχει λυθεί βεβαίως και το ιστορικό ερώτημα ποια θα είναι η παράταξη η οποία θα είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ιστορικά, αυτόν τον ρόλο από το 1974 και μετά. Τουλάχιστον, αν όχι από τα 74 και μετά. Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι αυτό το ερώτημα έχει απαντηθεί ήδη με βάση το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Μένει να το δούμε βεβαίως. Οι πολίτες του έστειλαν ένα μήνυμα στις τελευταίες εκλογές ότι μη θεωρείς δεδομένο αυτό που συνέβη το 2014 και το 2015. Επί του παρόντος, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 23% και ενδεχομένως στις εθνικές εκλογές να στείλουν οι Έλληνες πολίτες στο ΣΥΡΙΖΑ ένα μήνυμα το οποίο θα είναι, αν θέλετε, εντελώς διαφορετικό από αυτό που πιστεύει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι του έστειλαν οι Έλληνες πολίτες στις ευρωεκλογές. Μένει να το δούμε βέβαια. Εσείς θα πολιτευτείτε στη Λάρισα? Ναι, είμαι υποψήφιος βουλευτής στο νομό Λάρισας. Έχω ξεκινήσει ήδη την προσπάθειά μου στο νομό και βεβαίως. Πείτε μου για τη Λάρισα. Κάποτε από τις πιο πλούσιες, ίσως παραμένει, δεν ξέρω εσείς θα μου πείτε, περιφέρειες της χώρας. Σήμερα ποια είναι η κατάσταση μετά από 10 χρόνια κρίσης?
Όπως συμβαίνει και με τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, η Λάρισα έχει θύλακες που δεν έχουν επηρεαστεί πολύ από την κρίση, αλλά έχει και τμήματά της που έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ από την κρίση. Mm-hmm. Και θα έλεγα ότι το βόρειο τμήμα της Λάρισας, δηλαδή η επαρχία Ελασσόνος και η επαρχία Φαρσάλων και ίσως και η διαδρομή προς τον Βόλο, είναι από τις περιοχές οι οποίες έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ από την κρίση, γιατί στηρίζονταν σε εισόδημα από γεωργικά προϊόντα τα οποία εκτυπηθήκαν πάρα πολύ. Υπάρχουν όμως και κάποια άλλα τμήματα μέσα στο νομό που κατάφεραν οι πολίτες και προστάτεψαν τα εισόδηματά τους. Άρα πληρώσαμε μεν όπως όλες οι περιοχές της χώρας ένα τίμημα εξαιτίας της κρίσης, ενδεχομένως λίγο μικρότερες οι απώλειες σε σχέση με κάποιες άλλες περιοχές. Να ευχηθώ λοιπόν καλή επιτυχία, καλή προεκλογική μάχη. Θα την χρειαστείτε τη δύναμη, γιατί όλοι είναι μπροστά από εδώ και πέρα 35 μέρες. Σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.